Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε μεταξύ του Δημάρχου Ρομίλου Χατζηγιάνογλου και των επικεφαλής των παρατάξεων μειοψηφίας και πρώην Δημάρχων Χρήστου Τοκαμάνι και Παρασκευά Πατσουρίδη στη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου με αφορμή τον βιολογικό καθαρισμό και το κλειστό γυμναστήριο Κώστας Γκατσιούδης που λειτουργούσαν τα τελευταία 20 χρόνια χωρί να έχουν άδεια λειτουργίας. Ο κύριος Χατζηγιάνογλου, απευθυνόμενος στους δύο πρώην αντιδημάρχους, τόνισε ότι ο βιολογικός καθαρισμός έχει πλέον άδεια και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ τόνισε ότι με αυτά καταφέρανε να εντάξουν και την επένδυση για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του με χρηματοδότηση που αγγίζει τα 1.200.000 ευρώ. Επιπρόσθετα σε έντονο ύφο απευθύνθηκε στον κύριο Τοκαμάνη και τον κατήγηλε ότι επιθυτίας του ο Δήμος εισέπρατε παρανόμω θέλει για τον βιολογικό καθαρισμό. Παρότι δεν το δικαιούταν, προκαλώντα έτσι την αντίδραση του κυρίου Τοκαμάνη για να του απαντήσει σε υψηλού τόνου ότι είναι ψεύτη και συκοφάντη. Α πάει στο δικαστήριο, στον εισαγγελέα, όπου θέλει, αλλά δεν του επιτρέπω να πετάει λάσπη απέναντί μου, είπε χαρακτηριστικά. Το ίδιο κλίμα επικράτησε και όταν η συζήτηση έφτασε στο θέμα του κλειστού γυμναστηρίου Κώστα Γκατσιούδη, αφού ούτε και αυτό είχε την απαιτούμενη άδεια για τα τελευταία 23 χρόνια, ενώ εδώ και καιρό δεν είχε είχε ούτε ρεύμα. Ο κύριος Χατζηγιάνογλου υπογράμισε ότι το κλειστό γυμναστήριο έμεινε από ρεύμα όταν το ΕΠΑΛ έκλεισε τον γενικό διακόπ και όπως χαρακτηριστικά είπε σχεδόν εκβιαστικά πέταξε έξω από το γήπεδο του συλλόγου. για να συμπληρώσει ότι η παρούσα δημοτική αρχή προχώρησε όλες τις διαδικασίες για την έκδοση άδειας λειτουργίας του γυμναστηρίου η οποία όπως είπε θα βγει τους επόμενους μήνες ή το αργότερο μέσα στο 2023. Κλείνοντας εχμηρά απευθύθηκε και στους δύο πρώην δημάρχους κατηγορώντας τους ότι όλα αυτά συζητιούνται σήμερα επειδή προϋπήρχατε εσείς. 8 χρόνια ο ένας, 9 χρόνια ο άλλος. Ο κύριος Πατσουρίδης απαντώντας στον δήμαρχο ανέφερε ότι στη θητεία του έγιναν προσπάθειες να αδειοδοτηθεί το κλειστό γυμναστήριο, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά «Σε μία κουόντον δεν μπορείς να κάνεις τίποτα».